Λοιπόν, αφήσατε τα δύσκολα για μένα μετά από όλα αυτά που έχω ακούσει από όλες αυτές τις εξαιρετικές τοποθετήσεις. Εγώ θα προσπαθήσω έτσι λίγο να φτιάξω ένα frame και να μοιραστώ μαζί σας τις δικές μου σκέψεις για αυτό το τόσο όμορφο δημιουργικό θέμα που είναι αρχιτεκτονική και τουρισμός και βέβαια το sustainability και το regenerative που είπε ο Steve είναι εδώ παρόν και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε πολύ πολύ ακόμη να συζητάμε τι ακριβώς είναι και πώς μπορούμε να το βάλουμε μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Θα ήθελα να πω για τον Steve. Steve, σε καλωσορίζω κι εγώ εδώ και επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που είσαι ένα από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΟΤ. Είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Έχεις να μας δώσεις πάρα πολλά. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω κατευθείαν από αυτή τη λέξη, τη βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα, η φορεία, άλλος συμφωνεί ότι είναι η φορεία, άλλος δεν είναι. Τώρα, αηφορία τι σημαίνει? Αηφορία, η ίδια η λέξη ετυμολογία της λέει, λοιπόν, ότι για πάντα, διαρκώς, κάτι θα ζει. Θα το συμπεριφέρομαι έτσι, θα έχει αυτή τη δυνατότητα για να έχει κύκλου ζωής και στην ουσία να υπάρχει μια συγκράτηση, λοιπόν, αυτού του κύκλου για αένα είναι δυνατό να ζει. Πόσο μπορεί αυτό να συμβεί τώρα στη χώρα μας, παγκόσμια, ας μην το εξετάσουμε λοιπόν πολύ, αλλά και στη χώρα μας ακόμη. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ, γιατί έχουμε σπαταλήσει πάρα πολλούς πόρους, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει εμείς να συμπεριφερόμαστε έτσι με τέτοιες μεθόδους και στρατηγικές για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Βιωσιμότητα είναι ότι κάτι επίσης αντέχει στον χρόνο και μπορεί να αποδώσει μια ισορροπία ανάμεσα στο οικονομικό, στο κοινωνικό, στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα γενικότερα. Ωραία. Αν δεν το δούμε λοιπόν ολιστικά όλο αυτό το ζήτημα, το πώς μπορούμε να συνδέσουμε καταρχήν και έρχομαι στο θέμα την αρχιτεκτονική, το αρχιτεκτόνημα, αυτό δηλαδή που διαμορφώνει μέσα σε μια συγκεκριμένη συνθήκη τη ζωή των ανθρώπων και επηρεάζει και τους γύρω ανθρώπους, επηρεάζει το περιβάλλον, επηρεάζει τις δραστηριότητες, επηρεάζει την οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν, αν δεν τα δούμε μια ολιστική προσέγγιση, θα έχουμε δει μόνο ένα μικρό μέρος του όλου τεράστιου θέματος. Αυτό όμως αποτελεί μια διαρκή επαγρύπνηση. Πρέπει να το προσεγγίσουμε με έναν τρόπο που να διαμορφώνουμε συνεχώς τα θεμέλια αυτής της σχέσης. Αρχιτεκτονική, τουρισμός, αηφορία, βιωσιμότητα. Στον τουρισμό, τι σημαίνει? Η αληθινή βιωσιμότητα δεν είναι όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται ήδη, δηλαδή η μικρότερη χρησιμοποίηση της πετσέτας, τα πλαστικά που τα ξεχωρίζουμε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν αρκεί όμως αυτό. Βιωσιμότητα, αηφορία στον τουρισμό συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη, ολιστική αντιμετώπιση, εξέταση του αντίκτυπου που έχει στην ζωή των ανθρώπων όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι εξωτερικές. Τι επιπτώσεις έχει στην τοπική κοινωνία, στη βιοποικιλότητα, στην πολιτιστική μας κληρονομιά? Έχουμε συζητήσει ποτέ άραγε εμείς, η χώρα με έναν από τους πιο σπουδαίους πολιτισμούς στον κόσμο, με τα μοναδικά αυτά μνημεία, πώς τα συντηρούμε, πώς θα διαρκέσουν στον χρόνο, πώς τα νεοκλασικά μας, ακόμη και αυτής της εποχής που είναι τόσα λίγα έχουν μείνει πια, που τα έχουμε αφήσει στην τύχη τους, δεν τα συντηρούμε, δεν τα ανακαινίζουμε, δεν τους δίνουμε ξανά ζωή. Δείτε τι κάνει η Ιταλία, δείτε τι κάνει η Γαλλία, δείτε τι κάνει η Αυστρία, όλες αυτές οι χώρες και πόσο μάλλον εμείς. Έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτό. Περιλαμβάνει λοιπόν αυτή η ολιστική προσέγγιση την προώθηση της γνήσιας δέσμευσης, αλλά δέσμευσης με βούληση στους τοπικούς πολιτισμούς, την υποστήριξη των τοπικών οικονομιών και την ελαχιστιοποίηση του οικολογικού μας αποτυπώματος, η λιτότητα. Για να δούμε τη συζήτηση από την υπερκατανάλωση στη λιτότερη ζωή που μπορούμε να κάνουμε, η οποία μπορεί να είναι πολύ πλούσια και σε υγεία και σε εμπειρίες και σε συναισθήματα και σε κατακτήσεις στόχων. Να αλλάξει λοιπόν η νοοτροπία μας. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όσα άκουσα σήμερα. Το πώς θα αλλάξουμε αυτό τον εσωτερικό μας διάλογο με τον εαυτό μας, πώς συμπεριφερόμαστε σε εμάς και στους γύρω μας. Όλα τα άλλα είναι εξωτερικά. Αν λύσουμε αυτή την εξίσωση, την πιο εσωτερική μας, αυτό το έλλειμμα νομίζω έχουμε και όσοι έχουν πολιτικές θέσεις και ευθύνες και όσοι είναι φορείς και όσοι είναι τεχνοκράτες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές στην προκειμένη περίπτωση. Να λύσουμε αυτό το εσωτερικό μας θέμα σε σχέση με τα νέα δεδομένα για να μπορούμε να εφαρμόσουμε μετά τις διάφορες πολιτικές και τη θεσμοθέτηση αυτών των οποίων ετούμεθα αυτή τη στιγμή.
Ειλικρινά, από όσα έχουμε ζήσει σήμερα, αν γινόμαστε ξαφνικά ένα think tank όλοι εμείς και μας αφήνανε να σχεδιάσουμε λοιπόν τη χώρα μας την επόμενη μέρα, είμαι σίγουρη ότι θα μιλούσαμε για μια άλλη χώρα σε λίγο καιρό. Είναι τόσο, συμφωνούμε τόσο πολύ όλοι. Υπάρχει ένα αμάλγαμα, μια σύνδεση ανθρώπων, ειδικών, εξειδικευμένων, πολιτικών, φορέων, που έχουμε ταύτιση και την ικανότητα και τη δύναμη, καθηγητές, κύριε Θοδωρίδη, εσείς, όλοι, που θα μπορούσαμε πραγματικά να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, αρκεί να είχαμε τη δυνατότητα και να νομοθετήσουμε για να μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τις δυνατότητες αυτές για τις οποίες μιλάμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Μπορούμε όμως να στείλουμε μια πάρα πολύ δυνατή φωνή που ευχαριστούμε πραγματικά που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία από εδώ σήμερα να το κάνουμε. Και τίποτα δεν πάει χαμένο. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν νομίζουμε ότι είναι ακατόρθωτα όλα αυτά που λέμε και είμαστε και λίγο οραματιστές και μάλλον πολύ και καλά κάνουμε, κάποιοι σπόροι πέφτουν. Κάτι μπορεί να μείνει. Και αν όχι σήμερα ή την επόμενη ακριβώς μέρα, τη μεθεπόμενη. Οι νέοι άνθρωποι κάτι θα ακούσουν, κάτι θα τους μείνει. Ας πιέσουμε λοιπόν τη δυνατότητά μας αυτή για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Να κάνουμε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη, όπως είπα και πριν, τον κύκλο ζωής των κτηρίων και ενσωματώνοντας ανανεώσιμες βεβαίως πηγές ενέργειας, αλλά θα σταθώ ξανά στη συντήρηση των υπαρχόντων κτηρίων. Να μιλήσουμε με άλλους όρους πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε ζωή και να η κυκλική οικονομία πώς έρχεται και στα κτίρια μας και πώς θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό να δημιουργήσει και μια άλλου είδους ανάπτυξη. Αλλά ας μην γελιόμαστε τώρα, ας βάλουμε και τη λέξη ψηφιοποίηση μέσα σε όλο αυτό που σημαίνει αρχιτεκτονική, σχεδιασμός, κατασκευαστικό έργο. Τι συμβαίνει με όλα αυτά, δυστυχώς. Ο κατασκευαστικός κλάδος συγκαταλέγεται σε εκείνους με τις μεγαλύτερες σπατάλες πόρων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 90% περίπου όλων των κατασκευαστικών έργων ξεπερνά τον προκαθορισμένο χρόνο κατασκευής. Υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία, στο σχεδιασμό, στη συνεργασία. Δείτε και τα δημόσια έργα μας, τι τύχη έχουν και πόσα χρόνια κάνουν για να γίνουν, αλλά και άλλες περιπτώσεις ιδιωτικών περιπτώσεων. Εκτιμάται βέβαια ότι με την μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών, περί αυτού λοιπόν μιλάμε για την ψηφιοποίηση, μπορεί να εξοικονομηθεί έως και το 1/4 του χρόνου κατασκευής, γεγονός που μειώνει πραγματικά δραστικά το κόστος. Και ναι, παρατηρούνται καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται όμως μόνο στις διάφορες πολιτικές που και αυτές υπάρχουν. Μεγάλα περιθώρια προσαρμογών έχει και ο ίδιος ο κατασκευαστικός κλάδος. Όσο μεγαλύτερες εργασίες, όσο περισσότερος ο χρόνος, όσο τα κενά αυτά γίνονται ακόμα και μεγαλύτερα, εκεί υπάρχουν και τα λάθη, εκεί και αστοχίες, προβλήματα και όλα αυτά συνεπάγεται κόστος και κόστος για μια επιχείρηση που θα κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο, για οτιδήποτε άλλο. Η ψηφιοποίηση λοιπόν των κατασκευών και κυρίως με τη χρήση της BIM τεχνολογίας σηματοδοτεί μια ουσιαστικά νέα αρχή με έξυπνες και βιώσιμες υποδομές, καθώς η κλιματική, πώς να το κάνουμε, ούτε και εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη, κλιματική αλλαγή, τι σημαίνει, ένα άλλο κεφάλαιο που θα πρέπει να συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν είναι αυτό, ήρθε και φαίνεται ότι θα μείνει και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η βιώσιμη χρήση λοιπόν των πόρων εξελίσσει την τεχνολογία, αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον μας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η πραγματική βιωσιμότητα περιλαμβάνει επίσης την κοινωνική ισότητα. Πώς μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για εφορία, βιωσιμότητα, αν δεν σκεφτόμαστε και τον όρο ισότητα. Περιλαμβάνει λοιπόν τη διασφάλιση και στον χώρο του τουρισμού, αλλά και όσο αφορά στην αρχιτεκτονική και τις προόδους της, να κατανέμονται δίκαια όλα αυτά και σε όλους, με προσβασιμότητα, ενσωμάτωση σε όλες τα επίπεδα της κοινωνίας και βεβαίως της οικονομικής αυτής ισότητας που θα πρέπει να τη δούμε με διαφορετική ματιά. Απαιτεί λοιπόν τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Από την άλλη, η τοπική κοινωνία δεν είναι ενημερωμένη. Η τοπική κοινωνία δεν γνωρίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η τοπική κοινωνία χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση για να καταλάβει, να κατανοήσει, να δει την καλή πρακτική, αλλά να κατανοήσει τι ακριβώς εννοούμε αυτά που λέμε, για να μπορέσει να τα κάνει πράξη και στην ουσία να τα χρησιμοποιήσει και στην καθημερινότητά της. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αλλάξουμε αν δεν σκεφτούμε πραγματικά το κεφάλαιο της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης. Και αυτή τη ενημέρωση, τη διαβίου ενημέρωση. Τι σημαίνει κλείνει το ξενοδοχείο μου και οι εργαζόμενοι μου
στον κλάδο του τουρισμού κάθονται με την ανεργία και δεν εκπαιδεύονται. Γιατί να μην συνεχίζουμε το επίδομα που παίρνουν να εκπαιδεύονται τους υπόλοιπους μήνες. Ένα παράδειγμα λέω. Αυτό ισχύει σε πολλά επίπεδα. Δεν έχουμε την νοοτροπία εκείνης της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γενικά στη χώρα μας. Είναι ευθύνη μας λοιπόν να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των βιώσιμων πρακτικών, να γίνει μέρος του DNA μας που κάποτε το είχαμε και το χάσαμε, γιατί αν δούμε τις παλιές αρχές μας πρακτικές, αλλά και τις παλαιότερες, των προγόνων μας πριν 30, 40, 50, 60 χρόνια, πρέπει να πάμε δηλαδή πίσω, Steve, που τα λέγαμε χθες, για να προχωρήσουμε μπροστά. Να πάμε στις ρίζες μας, να πάμε στις αρχές εκείνες, να πάμε στα απλά και λιτά μοντέλα ζωής, να τα βρούμε ξανά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να τα εφαρμόσουμε. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Πρέπει να σπουδάσουμε μάρκετινγκ στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για να πούμε ότι ο νέος μας, ειδικά επισκέπτης, για να επιλέξει την Ελλάδα, κυρίως θα την επιλέξει για τον απλό, αυθεντικό τρόπο ζωής που εκείνος έχει καταγεγραμμένο στο κεφάλι του. Οπότε που διάβαζε τη φιλοσοφία μας, την ιστορία μας, που έβλεπε τον υπέροχο, τις υπέροχες ομορφιές μας, τις θάλασσες κτλ. Θα έρθει εδώ και θα πρέπει να νιώσει ντόπιος για όσες μέρες μένει στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό? Ξέρετε, εγώ κατάγομαι από ένα νησί, την Κέρκυρα, την ξέρετε φαντάζομαι. Εκεί ξεκίνησε ουσιαστικό τουρισμός λίγο πριν τη Ρόδο. Θυμάμαι λοιπόν το πρώτο ξενοδοχείο που έγινε στην περιοχή που γεννήθηκα, το Κοντόγκαλι Μπέι, που πήρε και βραβείο ενσωμάτωσής του με το περιβάλλον τότε, την εποχή του 60-70, πότε ήταν. Θυμάμαι επίσης τις γιαγιάδες, και μία από αυτές ήταν και η γιαγιά μου, που έφτιαχνε κεφτεδάκια στο χωριό και περνούσε ο τουρίστας και μύριζε το κεφτάκι και έβγαινε η γιαγιά και το πρόσφερε. Έκανε πάρτι μαζί με την παρέα του. Χόρευαν έξω στους δρόμους, άκουγαν τα ελληνικά τραγούδια και μαζί οι γειτόνισσες και οι γείτονες και τα παιδάκια είμαστε μαζί μια παρέα και χορεύαμε στο διπλανό μαγαζί. Αυτοί οι τουρίστες έγιναν repeaters. Έρχονταν ξανά και ξανά και ξανά. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους πρωτεργάτες τουρισμού στην Κέρκυρα. Έφερνε σπίτι μας, τα λέω αυτά γιατί είναι ένα νέο μοντέλο που το οποίο συζητάμε τώρα. Κοιτάξτε πόσο απλά ήταν τότε. Έφερνε στο σπίτι μας συχνά για να μαγειρέψει η μητέρα μου σπιτικό φαγητό, γιατί έλεγε ότι ο επισκέπτης, ο τουρίστας μας, αν δεν γνωρίσει το σπιτικό φαγητό και την κουζίνα έξω από το ξενοδοχείο, στο αυθεντικό κερκυριακό σπίτι, δεν θα καταλάβει ποτέ και δεν θα δεθεί με τον τόπο. Και έτσι λοιπόν γνωρίσαμε Άγγλους, Γάλλους, Αιγύπτιους. Όλα αυτά τα συζητάμε τώρα για να τα βάλουμε στις νέες στρατηγικές μας, στις νέες πολιτικές μας. Είναι απλά. Βούληση υπάρχει. Σας καλώ να έχουμε αυτή τη βούληση όλοι μας. Γιατί υπάρχουν τόσες ιδέες που τέθηκαν εδώ. Ειλικρινά αυτό μπορεί να γίνει ένας δεκάλογος τουλάχιστον, εφαρμόσιμος με α, β, γ, τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Και ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Εγώ από την πλευρά μου, ο καθένας από τη δικιά του, και να συναντηθούμε σε λίγο καιρό, σε μετρήσιμο χρόνο, και να δούμε ο καθένας από εμάς τι έχει κάνει σε αυτή την κατεύθυνση που σήμερα συμφωνήσαμε. Για να μπορούμε να είμαστε πρακτικοί και ένα συνέδριο να μην είναι μόνο η θεωρία και οι προτάσεις καταπληκτικές, να είναι και ανάληψη ευθύνης. Γι' αυτό που μίλησα και το πρωί, γι' αυτό που μιλάτε κι εσείς. Θέλετε να το κάνουμε αυτό? Θέλετε να δώσουμε ένα ραντεβού σε λίγο καιρό, σε 2, σε 3 μήνες, σε 4 και να πούμε τι έχουμε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση? Πού ασκήσαμε πίεση? Τι αποτελέσματα έχουμε στην αρμόδια Υπουργεία, στους τοπικούς φορείς? Ελάτε, εγώ είμαι διαθέσιμη. Ξέφυγα λίγο, αλλά επανέρχομαι. Λέω λοιπόν ότι σε μια χώρα που έχει, συνδέοντάς το με την αρχιτεκτονική, που έχει όλο αυτό το privilege της ιστορίας της για την αρχιτεκτονική, που είναι ένα δέλεαρ για τον κόσμο μας να έρθει εδώ. Τι να πούμε? Ξεκινάμε λοιπόν από τον Παρθενώνα μας, που βεβαίως συνεχώς αναζητά και φωνάζει τι θέλει την επανένωσή του με τα αγάλματά του, με τα μνημεία του, με τα γλυπτά του, και πρέπει να το φωνάζουμε δυνατά, γιατί βλέπετε τι γίνεται αυτόν τον καιρό. Εμείς τα νερά δεν θέλουμε ούτε δανεισμούς, ούτε τίποτα. Θέλουμε αυτά που μας υποσχέθηκαν. Και μία παρένθεση, ήμουνα τότε στη Βουλή, που συζητούσαμε ξανά για την επανένωση των γλυπτών μας. Τότε λοιπόν μας έλεγαν ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε δίκιο, αλλά δεν έχετε μουσείο. Φτιάχτε πρώτα το μουσείο, επίσημα όλα αυτά, μέσω Βουλής. Φτιάχτε το μουσείο και εμείς θα σας τα επιστρέψουμε. Το μουσείο το φτιάξαμε, πόσα χρόνια έχουν περάσει και τώρα αφισβητούν ακόμη και αυτή τη δεύσμευση που ήταν τότε. Το κλείνουμε αυτό.
Από τον Παρθενώνα λοιπόν μέχρι τα σοκάκια στα νησιά μας, τα γραφικά μας χωριά, τα καλντερίμια μας, το φως που πέφτει και δείχνει τις αρχιτεκτονικές δομές, τα σχήματα, όλα αυτά είναι η Ελλάδα, τα νεοκλασικά μας, όλα αυτά και το φως της και η φύση της είναι αυτό το μαγικό τοπίο που λέγεται Ελλάδα. Αυτό θέλουμε να εξάγουμε. Και εκεί κάποιος που ανέφερε ότι γιατί να μην πάει στην Τουρκία, που είναι πολύ πιο φθηνά, και γιατί να έρθει στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπει σε ένα δίλημα. Να το δίλημα. Το δίλημα είναι ότι θα πάω στην Ελλάδα και αυτούς τους επισκέπτες θέλουμε. Δεν θέλουμε τους πάρα πολλούς, με την έννοια να ξεπεράσουμε τα 20, να πάμε στα 30. Όχι, εμένα προσωπικά δεν θα με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός που μας επιλέγει να ξέρει γιατί διαλέγει Ελλάδα και δεν διαλέγει κάτι άλλο. Έχει συγκεκριμένους λόγους, γνωρίζει αυτή τη χώρα, θα σεβαστεί αυτή τη χώρα, θα γίνει μέρος για λίγες μέρες και θα γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής μας. Αυτούς τους ανθρώπους και επισκέπτες θέλουμε. Τους σκεπτόμενους, τους ενσυναίσθητους που αγαπούν και ξέρουν την ιστορία μας και θέλουν την αναζητήσουν εδώ και να τη βιώσουν. Έχουμε λοιπόν τα πάντα. Δεν μας λείπει τίποτα. Και αναρωτιέμαι, ποια εξίσωση που δεν έχει άγνωστο χ, γιατί εγώ δεν βλέπω να υπάρχει άγνωστο χ στις τοποθετήσεις σας. Όλα τα γνωρίζουμε, τα καταθέσαμε, τα καλά, τα κακά, τα προβλήματα. Έχουμε μία εξίσωση με όλους τους παρανομαστές μας, μια χαρά, με όλους τους αριθμούς μας. Δεν λείπει τίποτα. Μας λείπει όμως το αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε να κάνουμε τις πράξεις. Άρα λοιπόν, κάτι που λείπει είναι η συγκολητική ουσία, φαντάζομαι. Η συγκολητική ουσία της βούλησης. Αν θέλουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έτσι θέλω να τελειώσω, αν και έχω πολλά ακόμα να πω, δεν θα τα πω. Θέλω να σας καλέσω όλους. Η Ελλάδα. Να βάλουμε όλη πλάτη. Να μην γίνει Μαϊάμι, να μην γίνει Ντουμπάι, να σεβαστούμε τις τοπικές της ταυτότητες, γιατί γι' αυτό θα μας επιλέξει ο κόσμος, να κάνουμε μελέτες φέρουσας ικανότητας, να δούμε ποιος τόπος αντέχει τι. Δόξα τω, θα έχουμε τέτοια ποικιλομορφία, τόσα πολλά νησιά, τέτοια ενδοχώρα, που κάθε γωνιά της μπορεί να είναι ένας προορισμός. Τόσους παρθένους προορισμούς που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα success story για ήπιο τουρισμό και να δείξουμε πόσες εναλλακτικές έχουμε για όλες τις επιθυμίες και ανάγκες των τουριστών μας. Όχι όμως άκρατη ανάπτυξη. Όχι όμως βρήκαμε την Ελλάδα τώρα και πρέπει να επενδύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, χωρίς να σκεφτόμαστε πού, πώς, τον τρόπο. Και κάτι άλλο. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε ελληνικά στοιχεία στις φόρμες και στα σχήματα μέσα από τη λιτότητα και την αφαιρητική διάσταση. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε κάποια ελληνικά στοιχεία. Το Amazon που κάποιος το ανέφερε στην Αργολίδα είναι ένα καλό παράδειγμα. Για να δούμε που ένα luxury hotel, μοντέλο κτλ. Για τους πολύ πλούσιους φυσικά, που δεν είναι αυτό η Ελλάδα, είναι μεμονωμένα αυτό μπορεί να είναι, χρησιμοποιείς αυτά τα στοιχεία. Γιατί λοιπόν δεν χρησιμοποιούμε και εμείς ελληνικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο στην αρχιτεκτονική μας, που να μπορούμε να προσδίδουμε την τοπική μας ταυτότητα και την ελληνικότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω ότι η κυρία Γκερέκου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή, πολύ πριν μάλλον γίνει υφυπουργός τουρισμού, όπου είχε μια εξαιρετική θητεία, βραχίδια αλλά εξαιρετική θητεία. Και παράλληλα είναι μια γυναίκα η οποία είναι επιστήμονας, είναι μητέρα. Είναι αποδοτική σε αυτό που κάνει, είναι μάχημη και το λέω και θεωρώ προφανές ότι δεν θα θεωρηθεί σεξιστικό, είναι και μια πολύ όμορφη κυρία. Ωραία. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει η πρέσβυρα του ελληνικού τουρισμού από την κυρία Γκερέκου. Θα παρακαλούσα λοιπόν όλους τους τοπικούς φορείς, τους προέδρους των ενώσεων ξενοδόχων κλπ. Γιατί ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται ένα πρόσωπο και είναι και παγκόσμια πρακτική αυτή. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Να υπάρξει μια επίσημη πρόταση, έτσι ώστε η κυρία Γκερέκου, εκτός από πρόεδρος του ΕΟΤ, να γίνει ένα πρόσωπο το οποίο θα προβάλλει τον ελληνικό τουρισμό στο εξωτερικό. Επίσης, επειδή χθες έμαθα ποιος εμπνεύστηκε τα Digital Nomads, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι